Η κατάσταση η οποία διαμορφώθηκε χθες στο Πανεπιστήμιο είναι πραγματικά απαράδεκτη, επικίνδυνη και έβαλε σε σημαντικότατο κίνδυνο την ασφάλεια, θα έλεγα και τη ζωή των ίδιων των φοιτητών που με την εξέλιξη αυτή να τους τρομοκρατεί. Κατά την άποψή μας, για την κατάσταση που δημιουργήθηκε με τη διακίνηση ναρκωτικών, ποινική ήταν αυτή η οποία ήταν χθες στο Πανεπιστήμιο μέσα, την αποκλειστική ευθύνη έχει η ίδια η κυβέρνηση. Μέχρι σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι έχουν καταγγείλει επανειλημμένα τη δράση διαφόρων ύποπτων κυκλωμάτων στη συγκεκριμένη εστία. Όμως ο προσανατολισμός της κυβέρνησης, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, είναι η καταστολή και όχι η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Το πρόβλημα δεν παρουσιάστηκε χθες μέσα στο Πανεπιστήμιο. Το πρόβλημα υπάρχει χρόνια. Όμως η κυβέρνηση το βλέπει μέσα από την περίμετρο του Πανεπιστημίου. Δεν κάνει τίποτε για να προλάβει την εξέλιξη αυτών των καταστάσεων έξω από αυτό. Και βέβαια, προκαλεί η κυβέρνηση όταν ο εκπροσωπός της, ο οποίος παρευρίσκεται σήμερα στο πάνελ, ο κύριος Λαζαρίδης, ενοχοποιεί τις θέσεις οι οποίες εκφράστηκαν από τον βουλευτή. Μίλησε ότι οι βουλευτές οι οποίοι δεν συμφωνούν με την κυβέρνηση αποδέχονται την μετατροπή των πανεπιστημίων σε άντρα ανομίας και τρομοκρατίας. Είναι γνωστό ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στυλιτεύει εδώ και χρόνια αυτή την κατάσταση. Στυλιτεύει την υποχρηματοδότηση, η οποία σε καμιά περίπτωση δεν συντείνει στην, αν θέλετε, στην βοήθεια της διακίνησης των ιδεών, όπως λένε. Δεν συντείνει ούτε καν στο να μπορούν οι φοιτητές να ζήσουν μέσα σε εστίες. Είναι γνωστή η σύγκρουση που βιώνουν λαϊκές οικογένειες που τα παιδιά τους περνάνε στο πανεπιστήμιο. Από τη μια πλευρά πραγματικά χαίρονται που πέρασαν, από την άλλη πλευρά ζουν τον τρόμο, πραγματικός τρόμος, πώς θα μπορέσουν αυτά τα παιδιά να τα εξυπηρετήσουν. Είναι γνωστά τα ενίκια. 400 και 500 ευρώ που θα κληθεί για το χθεσινό να πληρώσει για να μια καταλάβω οικογένεια. Τη θέση σας, κύριε Παναστάση, να καταλάβω θέση. Η θέση λοιπόν, μας λοιπόν, έπρεπε η θέση να μπει μας, η αστυνομία να απομακρύνει αυτόν και όποιος άλλος ήταν ή όχι. Το νομικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα μπορεί να καλύψει αυτά τα περιστατικά με τη νομικά, συνεργασία ρώτησα, και των Βρετανικών να αρχών και των φοιτητικών συλλόγων. Είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση ήδη την αστυνομία προσπαθεί να τη βάλει. Την έχει βάλει μέσα στα πανεπιστήμια. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Αυτό είναι λοιπόν το γεγονός. Άρα κύριε Παναστάση, θα πρέπει μια απάντηση αν μπορείτε σε αυτό. Η αστυνομία χθες έπρεπε να μπει μέσα στην Πολυτεχνείουπολη ή όχι? Σε αυτό σας επαναλαμβάνω, θα έπρεπε να έχουν συμμετοχή στο αν θα έπρεπε να μπει ή όχι και οι φοιτητικοί σύλλογοι και οι Βρετανικές δηλαδή. Αρχές. Έπρεπε να του ρωτήσει ποιο. Βεβαίω. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Άρα, αν δεν έλεγαν φοιτητική σύλλογη, όχι, έπρεπε ο 30χρονο κακοποιό να παραμείνει εκεί. Κατά το μην προκαταλαμβάνετε τη θέση των φοιτητικών συλλόγων, γιατί οι φοιτητικοί σύλλογοι, αυτά που η αστυνομία τα είδε χθε και έκανε την έφοδο μέσα στην Πανεπιστημίου, τα βλέπουν χρόνια, τα στυλιτεύουν και πραγματικά θέλουν να λύσουν. Κάτι που καμιά κυβέρνηση δεν φροντίζει να τα κάνει. Παρ' όλα αυτά δεν έχουν λυθεί. Βεβαίω. Προσπάθησα να κατανοήσω τι λένε οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας και κατάλαβα το εξής. Θα ήταν πραγματικά ανέκδοτο, αν θέλετε, αν δεν είχε την τραγική πλευρά του, ότι αυτή τη στιγμή, κατά τον κύριο Λαζαρίδη, οι Έλληνες χρήστες της ενέργειας, της ηλεκτρικής ενέργειας αυτή τη στιγμή είναι και ευνοημένοι. Σε ποιους το λέμε αυτό, στα λαϊκά νοικοκυριά που τα έχει γονατίσει? Κύριε αυτό Λαζαρίδη, είπα. Να ολοκληρώσω αν θέλετε, δεν θα μπω σε διάλογο, ο χρόνος είναι ελάχιστος κτλ. Οι καταναλωτές αυτή τη στιγμή, τα λαϊκά νοικοκυριά που καταναλώνουν, γνωρίζουν πολύ καλά ότι η ακρίβεια δεν έπεσε από τον ουρανό. Δεν είναι κάτι που έτυχε. Είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών. Ποιες είναι αυτές οι πολιτικές? Πρώτα απ' όλα, η πράσινη ανάπτυξη, μέσω της οποίας χρηματοδοτούν οι ίδιοι οι καταναλωτές και οι εργαζόμενοι τα μονοπόλια που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις τομείς, παρόλο που είναι ένας έβυχος όρος. Δεύτερον, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επίσης έβυχος όρος. Ποιοι πληρώνουν τις ανανεώσιμες πηγές, την ανάπτυξή τους? Ποιες μορφές ενέργειας, εγχώριες που βρίσκονται εδώ πέρα στη χώρα μας, όπως είναι ο λιγνίτης, ο οποίος γίνεται καθαρή ενέργεια με τις κατάλληλες επενδύσεις, όπως είναι η ενέργεια που προκύπτει από την εκμετάλλευση υδατίνων πόρων. Γιατί εξαχρεώνονται σταδιακά?
Μήπως εξαχρεώνονται για να φουσκώσουν τα πορτοφόλια της κερδοφορίας κάποιων από αυτών που επενδύουν στις καινούργιες ενέργειες. Οι κυρώσεις στη Ρωσία, οι οποίες πρημοδοτούν, μετατρέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα, τους λαούς αυτούς, σε πελάτες των Ηνωμένων Πολιτειών, σε ένα πανάκριβο φυσικό αέριο τη στιγμή που δεν παίρνουν το ρώσικο που είναι φτηνό. Γιατί ο ελληνικός λαός να συμμετάσχει, να συμμετέχει σε κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Και τέλος, η ρήτρα αναπροσαρμογής. Πλάν το λέμε. Γιατί η ρήτρα αναπροσαρμογής. Το ρώσικο φυσικό αέριο μέχρι σήμερα ήταν πολύ πιο φτηνό από το αμερικάνικο. Το γνωρίζει ο χώρος. Και τέλος, η ρήτρα αναπροσαρμογής. Η ρήτρα αναπροσαρμογής, είπα έναν από τους παράγοντες, κυρία Φωτίου. Ναι. Η ρήτρα αναπροσαρμογής που έβαλε το χεράκι του και ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό τον καθιέρωσε, που για τις εταιρείες διακίνησης ενέργειας είναι τα δικά σας του λαού δικά τους και τα δικά τους δικά τους. Όταν ακριβένει το ρεύμα, πολύ. Του βάζουν τις αυξήσεις, όταν φτηνένει δεν του αφαιρούν τις αυξήσεις. Λοιπόν.